Κυρίες και κύριοι, καλώς σας ημέρα. Να είστε καλά. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Είστε στο πρώτο μαγαζίνο της ημέρας, είστε στον Sky και ελάτε να δούμε την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που έχει και αποκαλύψεις, μια επικαιρότητα που έχει αγωνία, μια επικαιρότητα που έχει επιδόματα, έχει το νέο μισθό, τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, έχει αυτή την, αν θέλετε, αμφίδρομη σχέση, αν θέλετε, διελκυστίνδα μεταξύ των κομμάτων για τα επιδόματα τα οποία χορηγούνται προεκλογικά. Και πριν πάω στους καλεσμένους μας, δύο εκ των οποίων θα είναι υποψήφοι ευρωβουλευτές, είναι καλεσμένοι εδώ η κυρία Βόζεμπεργκ από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κυρία Βόζεμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ Μαθαίνω για την πρόσκληση. Και ευχάριστα, υποψήφια ευρωβουλευτής, το επίσημο ανακοινωθέν. Απομένει ο κύριος Μαριάς από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Θα δούμε αν αυτή η τρικυμία είναι εν ποτηρίο ή μεγαλύτερη στο κόμμα σας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να πάμε ακόμη πιο δυνατά. Και βέβαια ο κύριος Σταθάς, ο μοναδικός εργάτης βουλευτής, θα το λέω πάντα γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την περιοχή της Βιωτίας. Περιοχή Βιωτίας. Πάω γρήγορα στους συναδέλφους μου για να δούμε την επικαιρότητα, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Έχουμε λοιπόν την αγωνία της Κυριακής. Κωνσταντίνος Δαυλός, Νίκος Υποφάντης. Αγωνία της Κυριακής για την ψήφιση. Έχουμε αυτή την γαλακτική επιδρομή, αν θέλετε. Πολλοί ρωτούν, θα χυθεί το γάλα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε. Κάνανε πίσω στα ταξί και στα φορτηγά, Νίκο Υποφάντη. Ναι. Και βέβαια έχουμε τον μπαράζ των επιδομάτων, Κωνσταντίνε Δαυλέ. Ένα θέμα που ξέρεις πάρα πολύ καλά εδώ και μέρες. Πάω στον Νίκο τον Υποφάντη. Έλα, Νίκο. Ξεκινάμε καταρχήν με τη μάχη του γάλακτος, που φαίνεται ότι θα έχει αρκετό ψωμί μέχρι την Κυριακή. Μάλιστα. Έως ότου καταφέρουν να πείσουν από την κυβέρνηση ότι τα μέτρα τα οποία προωθούνται, κυρίως να πείσουν τους βουλευτές της ελληνικής περιφέρειας, είναι προς όφελος των καταναλωτών, αλλά δεν θα βγει και η ελληνική παραγωγή γάλακτος, δηλαδή η ελληνική αγελαδοτροφία, η πρωτογενής παραγωγή. Μάλιστα. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης με μια βραδινή, θα λέγαμε, επίσκεψη προς τον κύριο Τσαφτάρη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης? Προσπαθεί να τον πείσει ότι το γάλα, το νέο προϊόν 2 ημερών που θα μείνει στα ράφια των υπεραγορών, θα έχουν τη δυνατότητα οι τοπικές γαλακτοβιομηχανίες και οι συνεταιρισμοί να το προωθούν στην περιοχή τους και να έχουν πολύ μεγαλύτερο κέρδος. Τώρα, όσον αφορά το γάλα των 9 ημερών. Κάποιο κινητό κλείστε, γιατί κάνει παρεμβολές, σας παρακαλώ θερμά. Κύριοι βουλευτές, το γάλα των 9 ημερών, Γιώργο, λέει ο κύριος Χατζηδάκης ότι θα βοηθήσει ώστε να μειωθεί το κόστος των επιστροφών, κάτι που θα ρίξει τις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Αυτά τα επιχειρήματα θα χρησιμοποιήσει ενδεχομένως και σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που υπάρχουν πάρα πολλές διαφωνίες. Τουλάχιστον μέτρησα 8 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν πει έως τώρα θα το σκεφτούμε ή δεν θα το ψηφίσουμε. Επίσης υπάρχουν και διαφωνίες, μην ξεχνάμε, από το Πασόκ, τον κύριο Μωραΐτη, τον κύριο Κασί, οι οποίοι λένε όχι, εμείς τα νέα μέτρα δεν πρόκειται να ψηφίσουμε. Έτσι, άρα το ένα ακριβώς ζήτημα είναι αυτό. Κύριε, τα κινητά σας, κύριε Σταθά, το κινητό σας εδώ. Κάντε κάτι, γιατί κάτι γίνεται. Σας παρακαλώ, ελάτε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, το δεύτερο σημείο. Εκτός αν έπαιρνε η Τρόικα τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο τον Δαυλό για τα νεότερα. Μπα, δεν θέλει να μ' ακούει. Το δεύτερο σημείο είναι για το ταξί. Αποσύρθηκε τελευταία στιγμή το άρθρο το οποίο έλεγε στην οποιαδήποτε εταιρεία τουριστική ότι θα μπορεί να κάνει μεταφορικό έργο όπως κάνουν οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί ταξί. Αποσύρθηκε, έμειναν κάποια άλλα σημεία που δεν επηρεάζουν τα ταξί. Τα βιβλία είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ελεύθερες τιμές στην πρώτη έκδοση για όλα τα υπόλοιπα βιβλία πλην της πρώτης έκδοσης των λογοτεχνικών βιβλίων. Μετά απελευθερώνονται και εκεί. Και επίσης υπάρχουν και άλλα επιμέρους ζητήματα τα οποία δεν είναι τόσο πολύ σημαντικά. Όπως τα φαρμακεία, μην τα ξεχνάμε βέβαια, έτσι, την απεργία διαρκείας την οποία έχουμε, τα οποία φαίνεται ότι θα περάσουν πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχουν πολλά αστεράκια για μετά τις εκλογές. Γιατί κανείς δεν έχει δει αυτή τη συμφωνία με Τρόικα. Δεν την έχουμε δει. Δεν ξέρουμε τι έχει αυτή ακόμα η συμφωνία, τι γίνεται με τις τριετίες, τι γίνεται με 1002 κλπ. Χθες είχαμε όμως την συμφωνία εργοδοτών εργαζομένων για την ετήσια πλέον συλλογική σύμβαση εργασίας. Διασώζονται, Κωνσταντίνε, τα επιδόματα γάμου, 13ος, 14ος μισθός. Για όσους μισθός έχουν τον κατώτερο μισθό, όντως, σώζεται το επίδομα γάμου. Ο 13ος, 14ος μισθός έχει φύγει στο δημόσιο, οπότε όλοι περιμένουν ότι κάποια στιγμή θα βγει και στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Δεν είναι όμως τόσο απλό το ζήτημα, διότι για να φύγει ο 13ος, 14ος μισθός θα πρέπει να μοιραστεί το ποσό αυτό στη 12μηνία, άρα δεν είναι ότι θα χαθούν τα χρήματα. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και έντονη αντίρρηση
από την πλευρά των εμπόρων, οι οποίοι θεωρούν ότι μόλις χαθεί ο 13ος, 14ος μισθός θα καταρρεύσει η αγορά των Χριστουγέννων, και επίσης ότι μόλις χαθεί ο 14ος, ή αν θέλει το επίδομα του καλοκαιριού, θα καταρρεύσει η αγορά τουριστική το καλοκαίρι. Γι' αυτό και τα πράγματα μένουν έτσι ως έχουν, διότι κάπως έτσι λειτουργεί η χώρα μας. Καλώς ή κακώς ο τουρισμός μας είναι εποχιακός. Έχουμε τον φοβερό μας ήλιο και άρα όλοι θέλουμε να πάμε τότε διακοπές, και χωρίς χρήματα πώς θα το κάνουμε. Άρα κάπως έτσι τα πράγματα μένουν. Κοίταξε, πιο κάτω δεν πάνε μισθοί τώρα, 586 μεικτά. Άνω των 25 και 511 μεικτά κάτω των 25, δεν ξέρω πόσο θέλει. 400 ευρώ στην τσέπη και πολλά λεπτά. Ωραία, να μας πει, η Τρόικα πού θα καταλήξουν οι μισθοί, να τελειώσουμε, διότι, Κωνσταντίνε, θα φτάσουμε σε αυτό που λέει το πρώτο μνημόνιο ψηφιστέν τότε, ξέρετε. Λοιπόν, που έλεγε ότι θα πάμε σε μισθούς νότιο-ανατολικής Ευρώπης και Πορτογαλίας. Εκεί πάμε σιγά-σιγά. Να δώσουμε ένα άλλο στοιχείο που δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Μόνο τον μήνα Ιανουάριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 962, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ακριβώς. Πηγαίνοντας το σύνολο των οφειλών στα 62 δις. Πριν... Και μάλιστα, ενώ είχαμε 1 δις να έρχεται καινούριο, η κυβέρνηση, αν θες οι εφορίες, από το νέο αυτό δις κατάφερε να εισπράξει μέσα στο μήνα μόνο 61 εκατομμύρια. Είναι, 61 εκατομμύρια όταν μπήκαν 962 φέση. Ακριβώς. Άρα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρήματα που οφείλουν, διότι αυτό οφείλεται στις περικοπές των μισθών που τους έχουν γίνει. Πληρώνουν μόνο τα απαραίτητα. Και θα σε ρώταγα και εσένα, Γιώργο, αν είχες το εξής δίλημα: γάλα στο παιδί μου ή να πληρώσω την εφορία. Δεν συζητιέται. Δεν κουβεντιάζεται το θέμα αυτό. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Σε λίγο θα πάω στο επίδομα. Ξέρω ότι και οι δυο είστε σε ρεπορτάζ. Ευχαριστώ θερμά. Είδατε η ταραχή στους ανεξάρτητους Έλληνες. Έχουν χάσει τρεις βουλευτές έως τώρα. Είναι εδώ ο Νότης Ομαριάς. Γνωριζόμαστε. Δύο βουλευτές. Προηγήθηκε και ο Νταβρής. Δύο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Η κυρία Ξουλίδου, η βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τώρα παρέμβαση στο μαγαζίνο. Καλό μεσημέρι, κυρία Ξουλίδου. Καλό μεσημέρι, κυρία. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι ευθύ και σαφές. Μένετε ή φεύγετε από τους Ανεξάρτητους Έλληνες? Κύριε Αυτιά, θέλω πραγματικά αυτή τη στιγμή να δηλώσω πολύ κατηγορηματικά ότι η αλητεία πια σε κάποιους πολιτικούς περισσεύει. Τόση λασπολογία και τόσα ψέδι πραγματικά δεν τα περίμενα. Όχι μόνο δεν φεύγω, αλλά παραμένω πιστή στην ιδρυτική μας διακήρυξη και στους αγώνες, στους κοινούς που κάναμε με τον Πάνο Καμένο. Θεωρώ ύψιστη τιμή για μένα τους 4.500 πολίτες που με στείλανε μέσα στη Βουλή. Μάλιστα. Για να σας εκπροσωπώ. Είμαι πάντοτε στην πρώτη γραμμή και πάντοτε δίπλα σε ό,τι πρεσβεύουμε ως ανεξάρτητοι Έλληνες, κοντά στον κόσμο που μας εμπιστεύτηκε. Ούτε το σκέφτηκα ποτέ να φύγω, ούτε υπάρχει τέτοια... Γιατί προέκυψε αυτό, κύριε Ξουλίδου? Πόθεν. Κύριε Αυτιά, εχθές βγήκε η κυρία Μακρύ στην εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου και άφησε υπόνοιες για κάποια γυναίκα βουλευτή ότι θα φύγει. Από εκεί άρχισαν κάποια περίεργα αναδημοσιεύματα. Σήμερα το πρωί διάβαζα στο Newsit ότι εγώ είμαι αυτή που θα φύγω και μάλιστα ότι εγώ δεν προσήλθα χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα που είχαμε. Είναι εκεί ο κύριος Μαριάς, μπορεί να το επιβεβαιώσει ότι ήμουν από την πρώτη ώρα παρούσα. Η κυρία Μακρύ δεν παραβρέθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και γράφτηκε ότι εγώ με την απουσία μου τη χθεσινή επιβεβαιώνω το δημοσίευμα. Πάντως δεν είπε όνομα η κυρία Μακρύ, άρα... Όχι, όνομα δεν είπε. Δεν την εγκαλείτε την κυρία Μακρύ. Κάποιοι το αναδημοσίευσαν και αναγκάζομαι από το πρωί μάλιστα. να διαψεύδω. Πάντως είστε φιλενάδες με την κυρία Μακρύ, δεν είστε στα μαχαίρια, έτσι? Όχι, φυσικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με την κυρία Μακρύ και σαφέστατο. Ελπίζω να μην έχει και εκείνη μαζί μου. Είναι σαφές. Κυρία Ξουλίδου, είστε απόλυτα σαφείς. Καλά κάνατε και βγήκατε και κάνατε αυτή την δήλωση. Και να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, επειδή έχουμε την αποχώρηση της κυρίας Γιαταγάνα, ο κόσμος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων πραγματικά στα κάγκελα. Αν είναι δυνατόν να αφήνουμε να διαρρέει τέτοιο ψέμα. Σαφέστατη. Ότι φεύγουν οι δύο βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Πάντως σας τιμά το γεγονός που είπατε ότι δεν υπόθηκε από την κυρία Μακρύ, γιατί γνωριζόμαστε με την κυρία Μακρύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπράβο. Ωραία. Η τιμή που άφησε για κάποια γυναίκα βουλευτή διατυπώθηκε στα μέσα ότι είμαι εγώ. Λοιπόν, γι' αυτό και βγήκα να το διαψεύσω. Να είστε καλά και καλό δρόμο.
Εδώ λοιπόν είμαστε. Πολύ. Έχουμε πολλούς αγώνες ακόμα. Λοιπόν, κάτι Έλληνες έχουμε να δώσουμε μάχες. Κυρία Ξουλίδου, 12 και 6 πρώτα λεπτά. Καλά έκανε και βγήκε, κύριε Μαριά. Άμα σου λέγανε και σένα, ορούνταν ότι και λοιπά και τόνα και τάλλο, ή ότι η Βόσεμπερκ και λοιπά και τόνα και τάλλο, τι θα έκανε, θα έβγαινε και θα το έλεγε. Εσύ πα τώρα ευρωβουλευτή, θα πα ευρωβουλευτή. Πα Ευρωβουλή τώρα για να. Πριν πάμε. Περίμενε, Γιώργο. Ξέρεις πόσες φορές εδώ και 1,5 χρόνο λένε ότι ο Νότης Μαριάς θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αμέσως έβγαινα κάθε μέρα. Ωραία, αλλά λοιπόν, τώρα έτυχε ακούστε, τώρα αυτό. Να πω το εξής. Έτυχε. Μια κουβέντα μόνο. Ναι. Η κυρία Ξουλίδου ήταν μαζί μου πρωί-πρωί στη Βουλή. Μάλιστα, ψηφίσαμε ένα νομοσχέδιο πολύ στην έναρξη. Μάλιστα. Δεύτερο, είναι μια ευκαιρία για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και το είχα πει σε αυτό το στούντιο, αν θυμάστε, πριν 4 μήνες, πριν την υπόθεση να βρει, να δουν ορισμένα ζητήματα σε βάθος. Να γίνει μια μεγάλη υπέρβαση σε θέματα πολιτικής για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη δυναμική. Τα θέματα είναι πολιτικά. Οι όποιες προσωπικές διαφωνίες πάνε σε δεύτερη φάση. Σαφής για να κερδίσουμε χρόνο. Σαφέστατο. Η όποια κρίση δημιουργήθηκε είναι η μεγάλη ευκαιρία να πάμε μπροστά. Και εγώ, Γιώργο, σε αυτόν τον αγώνα για να πάμε μπροστά, θα είμαι μπροστά και στρατιώτης. Σε λίγο θα ρωτήσω και τους υπόλοιπους, μου επιτρέπετε να πάω Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Έλενα Ιατρού, με φαρμακοποιούς, με πάρα πολύ κόσμο. Πάμε full frame εικόνα, παιδιά, για να δείξουμε τους ανθρώπους διπλανής πόρτας. Ο φαρμακοποιός, Έλενα, και πες τους φαρμακοποιούς, ασκεί και ιατρική ιδιότητα στα χωριά μας που δεν έχουν γιατρούς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Εδώ στο Λευκό τον πύργο δεν μπορούμε πλέον να το δούμε. Τον έχουν καλύψει τα πανό, τον έχουν σκεπάσει λευκές ποδιές. Έχουν έρθει φαρμακοποιοί από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από τον Εύρο, την Πέλα, τη Βέρεια, τον Κιλκί, την Κατερίνη μέχρι και τη Λάρισα. Να δώσω γρήγορα το λόγο στον κύριο Θεοδοσιάδη, που αν και βλέπει τους ασθενείς να κάνουν ουρές στα φαρμακεία ασφαλείας για να πάρουν τα φάρμακα, είναι αποφασισμένο, όπως μας λέμε, για όλα για το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζει την Κυριακή. Κύριε Θεοδοσιάδη. Καλημέρα σας, κύριε Αυτιάς. Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Για την κάλυψη της κινητοποίησής μας. Για όνομα του Θεού. Για τα καλά λόγια που λέτε για τους φαρμακοποιούς. Δεν λέτε τίποτε παραπάνω από αυτό που γίνεται. Λέτε την πραγματικότητα. Γιατί ο φαρμακοποιός είναι αυτός που είναι κάθε μέρα δίπλα στον πολίτη. Είναι αυτός που αποτελεί ουσιαστικά ένα βασικό πυλώνα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που παρέχει σε όλη την κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτός που δανείζει το κράτος με τα χρήματά του και περιμένει να τα εισπράξει εδώ και 4 χρόνια. Είναι αυτός που εξυπηρετεί τον άνθρωπο στην πόλη και στο χωριό, στη γειτονιά. Και είναι και αυτός που σήμερα διαστόματος του Υπουργού Υγείας χαρακτηρίστηκε και κακομαθημένος, διότι διεκδικεί το αυτονόητο. Τώρα, Πρόεδρε. Να μην κλείσει το φαρμακείο του. Πρόεδρε. Να μην γίνει το φαρμακείο σούπερ μάρκετ και να μην περάσει στα χέρια 5 αλυσίδων. Λοιπόν. Και για να μην πληρώνει η κυρία Μαρία στο χωριό το σιροπάκι της 3 και 4 φορές πάνω από ό,τι το πληρώνει σήμερα, όπως γίνεται το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, λέω να βάλουμε μία τελεία. Και γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο κοντά μας. Αγαπητέ μου Πρόεδρε. Φίλες και φίλοι, βάζουμε μία τελεία. Είναι αδυσόπιτος ο χρόνος. Ο τηλεοπτικός, ένα γρήγορο διάλειμμα ενός λεπτού και επανερχόμαστε για να δούμε τα πώς και τα γιατί. Να δούμε ξανά το θέμα των φαρμακοποιών. Ο φαρμακοποιός είναι μέλος της οικογένειας των πολιτών. Στη γειτονιά, στον Κώστα, στο Γιάννη, τη Μαρία, τη Δέσποινα, τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο. Είναι ένας δικός μας άνθρωπος που τον ενοχλούμε και στο σπίτι του αρκετές φορές. Άνοιξε το φαρμακείο, κύριε Γιάννη, κύριε Κώστα. Δεν είναι καλά το παιδί μου και τρέχει και τη νύχτα. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάντα πρώτο μαγαζίνο της ημέρας, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ να δούμε, να καταγράψουμε την επικαιρότητα αυτή την στιγμή. Η Θεσσαλονίκη, ο Λευκός ο Πύργος αυτή την ώρα κατακλείζεται από φαρμακοποιούς, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, οι οποίοι λένε αυτά που θα μας πει τώρα ο Πρόεδρος μαζί με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Και βέβαια πριν πάρει το λόγο ο Πρόεδρος, θα πω ότι αύριο πληρώνονται οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, μου έστειλε ανακοίνωση ο διοικητής του ΙΚΑ πριν από λίγη ώρα. Έλενα Ιατρού, Θεσσαλονίκη τώρα.
Γιώργο, για να πληρωθούν, φάρμακα δεν θα μπορέσουν να πάρουν. Απεργία διαρκείας ετοιμάζονται οι φαρμακοποιοί που έχουν έρθει από κάθε γωνιά της Βόρειας Ελλάδας και της Κεντρικής Ελλάδας να πραγματοποιήσουν πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είχαν σκοπό να πάνε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, δεν είναι ο κύριος Καράουγλου, οπότε μία πορεία στο κέντρο για να καταλήξουν πάλι εδώ. Να δώσω το λόγο και μετά θα σας μιλήσει πάλι ο κύριος Θεοδωσιάδης, στον επί 35 χρόνια πρόεδρο των φαρμακοποιών στη Θεσσαλονίκη και τώρα επίτιμο πρόεδρο, τον κύριο Βαγιονά. Και επίσης, ο κύριος Βαγιονάς. Ο ίδιος έχει και δύο γιους φαρμακοποιούς. Και του ΕΟΦ παλιά. Έλα, πρόεδρε. Γιώργο. Έλα, πρόεδρε. Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ποιο καλό πράγμα. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Γιώργο, για όλα, γενικώς που κάνεις για τους φαρμακοποιούς. Γιώργο, πρέπει να ξέρεις ότι ο φαρμακοποιός, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, είναι κοινωνικός λειτουργός. Είναι επιστήμονας, είναι προστάτης της δημόσιας υγείας και το φαρμακείο του κάνει πρωτοβάθμια περίθαψη. Υπάρχουν 11.000 φαρμακεία, δεν χρειάζομαι ξενόφρεστους φαρμακοποιούς. Πρέπει δε να σε επισημάνω και ένα ακόμη. Να μην ξεχνά ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή συσκέπτεται για τα φάρμακα ταξί και γάλατα, ότι τα λόγια τα οποία είχε πει προδιετίες, ότι υπάρχουν πολλά φαρμακεία στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται λοιπόν άλλα φαρμακεία. Το καλό, ιστά τη στιγμή, τον κύριο Πρωθυπουργό της χώρας και φίλο μου, το τονίζω, να αποστείρει το άθρο του νόμου που αφορά τα φαρμακεία. Και να έρθουμε σε διάλογο να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω. Γιώργο, να ακούσουμε και την περιφέρεια, να ακούσουμε τη Λάρισα με τον πρόεδρο. Πάμε με τη Λάρισα. Καλό μεσημέρι στη Λάρισα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σας. Εμείς, κύριε Αυτιά, θέλουμε να δηλώσουμε την πλήρη αντίθεσή μας. Γι' αυτό συναντηθήκαμε όλη η Βόρεια Ελλάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ένα μεγάλο όχι στο νομοσχέδιο. Γιατί ουσιαστικά καταργεί την ατομικότητα και το ιδιωτικό φαρμακείο. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Δεν είναι προς την κατεύθυνση της εξυγείας της φαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν βοηθά τον Έλληνα ασφαλισμένο, ούτε το ασφαλιστικό σύστημα. Απέναντίας δημιουργεί ένα μονοπόλιο από λίγους που θα έχουν λεφτά και θα πάρουν τη θέση μας. Και επειδή δεν θέλουμε να γίνουμε υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ, γι' αυτό σήμερα διατρανώνουμε εδώ. Σαφής. Ότι θα αντισταθούμε λοιπόν. Και ζητάμε την κατανόηση της κυβέρνησης να μας βοηθήσει. Είναι ευπρεπής ο λόγος. Είναι ευπρεπής ο λόγος που χρησιμοποιείται ισχυρά επιχειρήματα. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ και τον κύριο Βαγιονά και εσάς, κύριε πρόεδρε της Λάρισας. Κλείνουμε, πρόεδρε, κλείνουμε. Με αυτά τα μέτρα καταστρέφεται η μεσαία τάξη. Και αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε τι σημαίνει για τη συνοχή της κοινωνίας να καταστραφεί η μεσαία τάξη. Μόνο αυτό έχω να πω. Εάν και βέβαια θέλουμε στη θέση της μεσαίας τάξης να εγκαταστήσουμε 5 καρτέλ για να λιμένονται τη χώρα και στο χώρο του φαρμάκου, ας το κάνουμε. Αλλά αυτό θα είναι καταστροφικό και για εμάς και για τα παιδιά μας και για όλη την κοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ. Θερμά σας ευχαριστώ. Αυτή είναι η εικόνα από τη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Θα περάσουμε κατόπιν στα επιχειρήματα. Καλημέρα, Γιώργο. Από το Σεπτέμβριο δεν έχουμε γιατρό στη Βόρεια Κάρπαθο. Ένας καλός φίλος, ο Μινάς, ο Χατζιαντωνίου, από την Κάρπαθο, κάνε κάτι. Τώρα παίρνουμε SMS από τον κόσμο, από όλη την Ελλάδα και μας λέει, κάνε κάτι, δεν έχουμε γιατρό. Γρήγορα στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι ο Γιώργος Οτσελίκας. Γιώργο, τι έγινε? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Και σήμερα καθαρίζεις εδώ και κάθε μέρα και αύριο και μεθαύριο, συνέχεια μέχρι 18 Μαΐου. Να πούμε λοιπόν ότι είχαν το πρωί 9 μαζευτήκανε συνάντηση με κάποιον διευθυντή από το Υπουργείο. Δεν δεχτήκανε και τελικά κλείσανε με τον κύριο Στουρνάρα για τις 8 Απριλίου, ημέρα Τρίτη. Χθες όμως θα μας τα πούν και οι ίδιες, όπως μου κατέγγειλαν, πέσανε θύματα ξυλοδαρμού. Ενώ είχαν ραντεβού μέσα, εδάρισαν από τους αστυνομικούς. Θα μας τα πούν εκτενέστερα οι ίδιες. Παρακαλώ. Εχθές, κύριε Γιώργο, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εχθές θέλαμε ένα ραντεβού με το Στουρνάρα επί 6 μήνες. Εικόνες. Και αφού κλείσαμε να ανεβούμε τέσσερις γυναίκες μέσα να μπούμε. Απίστευτο. Με έναν αστυνομικό να δούμε τον κύριο Σκέρτσο, το διευθυντή του Στουρνάρα, βιώσαμε στα κορμιά μας την καταστολή και τη βία. Οι μάσκες πέσανε πλέον. Εάν μπορούσατε να δείτε τα σώματά μας, είναι όλα μαύρα. Έχουμε βγάλει φωτογραφίες και αυτό δεν θα μείνει έτσι. Εμένα το κεφάλι μου πονάει ακόμα. Με τραβάγαν από τα μαλλιά
και με χτυπήσανε σβέρκο και κεφάλι. Έχω ελαφριά διάσηση. Ο γιατρός μου είπε το παιδί μου να με ξυπνάει το βράδυ 2 και 3 φορές. Αυτό δεν πρόκειται να τα αφήσουμε έτσι. Οι μάσκες πέσανε, μπήκανε μέσα στο υπόγειο του στο ισόγειο του Υπουργείου 30 ματατζίδες να βγάλουν έξω 4 γυναίκες. Μάλιστα. Για να μας πει και άλλη κυρία που βλέπω το χέρι σας είναι χτυπημένο. Ναι. Μας βγάλανε όπως μας βάλανε οι ίδιοι μέσα και αυτοί οι ίδιοι μας βγάλανε με τις κλωτσές έξω. Πώς χτυπήσατε? Μου είχαν κλειδώσει. Ξέρε, καθαρίσεις 20 χρόνια το Υπουργείο και να φας και ξύλο είναι πολύ ρε. 20 μέτρα με το χέρι κλειδωμένο, 20 μέτρα για να με πετάξουν έξω στον δρόμο. Μάλιστα. Προκαλέσατε κάτι, είπατε κάτι? Όχι βέβαια, τίποτα. Περιμέναμε μία απάντηση. Πείτε μου κι εσείς. Ελάτε πιο εδώ, ελάτε πιο εδώ παρακαλώ. Ελάτε πιο εδώ. Πείτε μου κι εσείς. Αυτό που είπαν οι συναδέλφοι σας δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. 4 γυναίκες ήμασταν που απλά διεκδικούσαμε ένα ραντεβού με τον κύριο Στουρνάρα και βιώσαμε όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που γίνεται. Όπως είπε η συναδέλφη μου, οι μάσκες έχουν πέσει, αλλά αυτοί οι κύριοι πρέπει να καταλάβουν πάρα πολύ καλά ότι οι καθαρίστριες δεν θα λυγίσουν με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ δεν θα το βάλουμε σας κάτω. Ευχαριστώ. Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, Απριλίου. Γιώργο, 8 Απριλίου έκλεισε το ραντεβού. Σε ευχαριστώ θερμά. Η ώρα είναι 12:23 πρώτα λεπτά. Θέλω να πάμε. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ Γιώργο Τσελικά. Ευχαριστώ θερμά. Πάω γρήγορα τώρα. Κυριακή έχουμε την ψηφοφορία. Εδώ σας θέλω. Έχουμε το μέρισμα. Θέλω να κουβεντιάσουμε μαζί. Κυρία Βόζεμπερκ, αυτό που δίνει τώρα ο Σαμαράς. Η αντιπολίτευση το λέει ψίχουλα ευσπλαχνίας. Η κυβέρνηση λέει κάτι βλέπω. Θέλω το πρώτο σας σχόλιο. Και βέβαια, θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο θέλετε να πάτε στην Ευρωβουλή. Ποιος είναι ο λόγος που θέλετε να κατευθυνθείτε, προς τα εκεί. Τα βάλατε όλα μαζί. Να ακολουθήσουμε μια σειρά, κυρία Αυτιά. Εμείς μιλάμε για πλεόνασμα, ναι. Η κυβέρνηση μιλάει για πλεόνασμα και το αποδεικνύει. Μου λέτε ότι η αντιπολίτευση το χαρακτηρίζει κάπως αλλιώς. Ψίχουλα ευσπλαχνίας το χαρακτηρίζει. Να θυμίσω όμως, για να είμαστε ακριβείς και σοβαροί, ότι η αντιπολίτευση με στεντόρια τη φωνή μιλούσε για ένα έλλειμμα της τάξης των 700 εκατομμυρίων πέρσι και της τάξης περίπου των 2 δις φέτος και ξαφνικά υπάρχει ένα πλεόνασμα το οποίο αναγνωρίζουν και οι δανειστές μας. Να θυμίσω ότι απέκλειε η αντιπολίτευση και μιλώ για την αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως. Ναι, ναι. Τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να μοιράσει έστω σε μια πρώτη ένδειξη αναβάθμιση των απολειών που έχουν γίνει. Μια πρώτη κίνηση. Βήμα-βήμα θα ανακάμψουμε. Άρα εσείς λέτε κινήσεις. Αυτό έχουμε, αυτό δίνουμε τώρα. Δεν λέω μόνο αυτό. Ναι, αλλά... Λέω ότι αυτό έχουμε ναι. Και αποδεικνύεται ότι οι Κασάνδρες με ψημιρούσαν περί μια άλλη πολιτική. Λέω ότι έχουν αρχίσει να γίνονται βήματα και λέω και κάτι άλλο, κυρία Αυτιά. Αυτό το οποίο η κυβέρνηση ισχυρίζεται και πάλι θα διαψευστεί η αντιπολίτευση ότι άνοιξε ο δρόμος προς τις αγορές. Και αυτό το οποίο διεκδικεί την επόμενη μέρα η κυβέρνηση είναι να διαπραγματευτεί και το χρέος, αλλά και να διαπραγματευτεί και ένα επιτόκιο από δανεισμό στις αγορές. Αυτό πια είναι ορατό. Πέρσι ούτε καν το φανταζόταν κανείς. Και όταν το έλεγε η κυβέρνηση, μιλούσαν για μυθοπλασίες. Αποδεικνύεται λοιπόν βήμα-βήμα. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν αδικίες, ναι. Υπάρχουν απώλειες. Οι θυσίες που λέμε είναι αιματηρές και είναι και δυσβάστακτες, αλλά είναι απότοκο της βαθιάς κρίσης στην οποία είμαστε πια ως χώρα. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως με την κυβέρνηση αυτή έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Το λένε και εκείνοι οι οποίοι με δυσπιστία βλέπανε το κυβερνητικό έργο. Αυτή λοιπόν αυτή είναι η θέση. Πρώτη μου παρατήρηση. Ναι. Σε σχέση με τη δεύτερη ερώτησή σας, κύριε Αυτιά, γιατί. Θα το πούμε μετά αυτό. Α, βεβαίως. Για την Ευρωβουλή. Πάμε βεβαίως. Στον κύριο Σταθά. Κύριε Σταθά, αυτό... πέρυσι τέτοιο καιρό, λέει η κυρία Βόζεμπερκ, λέγατε η χώρα πάει στον κρεμό. 700.000 έλλειμμα. Αυτό ρουμπινί. Και έλλειμμα ο ένας, αυτό ο άλλος. Αυτό είναι η μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι. Ότι αυτό το πλεόνασμα προήλθε από φόρους, από μειώσεις μισθών και 1.000 πράγματα τα οποία λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και βήμα-βήμα επιστρέφεται. Αυτό λοιπόν, λέμε. Κύριε Σταθά, εσείς το ξέρετε πιο καλά γιατί είστε και εργάτης βουλευτής. Δηλαδή η δουλειά σας ήταν εργάτης, κύριε Σταθά. Με καμάρι να το λέτε αυτό. Προς τιμήν του είναι, βέβαια. Με καμάρι και είναι προς τιμήν σας. Θα πω το εξής. Πρέπει να δούμε αυτό το πλεόνασμα πώς ήρθε. Ήρθε μέσα επειδή ανοίξαν εργοστάσια καινούρια, υπήρξε μεγάλη παραγωγή, υπάρξε ανάπτυξη, μειώθηκε ανεργία, δημιουργία θέσεις εργασίας, παράχθηκε πλούτος και έχουμε αυτό το πλεόνασμα. Όχι. Αυτό το πλεόνασμα λοιπόν τι ήρθε. Σ' άκουσα με σεβασμό, κύριε Βόζεμπερκ. Ήρθε από τι. Ήρθε επειδή φορολογήθηκαν οι Έλληνες. Ήρθαν επειδή έχουν. Γιατί μιλάγατε έχουν, για έλλειμμα όμως. Και αυτά υπήρχαν αυτή και πέρσι. Το έλλειμμα, μπορεί να το κάνει. Γιατί μιλούσατε για έλλειμμα. Δεν είπε. Αυτό σεβασμό. Λέγατε. Σ' άκουσα με σεβασμό. Δεν σε δέχουσε καθόλου. Εντά. Αυτό το βασικότερο λοιπόν πρέπει να δούμε από πού προήλθε.
Το είπαμε από πρωί, θεέ. Απομειώσεις φόρων, αυξήσεις φόρων, μειώσεις μισθών. Αποσφίξιμο του Έλληνα. Συγγνώμη λίγο. Πριν λίγο είπα στην Κάρπαθο. Η Κάρπαθος δεν έχει γιατρό. Είναι γιατρούς. Η Βόλια Κάρπαθος. Είδαμε τις, να τρώνε ξύλο οι καθαρίστριες. Είδαμε ότι έχουν κάνει θυσίες οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι με αξιοπρέπεια διεκδικούν να έχουν, να έχουν τη δουλειά τους. Υποστήκαν μειώσεις για να βοηθήσουν και αυτοί στο φάρμακο. Και υποστήκαν μεγάλες μειώσεις, να μην έχουν αυτό το καιρό σου φαρμακοποιοί. Εάν είχατε εσείς πλεόνασμα αυτή την εποχή, θα το δίνατε. Το θέμα δεν είναι το πλεόνασμα αν έχουμε ή δεν έχουμε. Ναι. Το θέμα είναι από πού προέρχεται αυτό το πλεόνασμα. Ναι, το είπαμε αυτό που προέρχεται. Λοιπόν, και τώρα που το έχει να μην το δώσει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Α σου βάλω και εσένα τα δύσκολα, όπως έβαλα στην κυρία Βόζεμπερ. Το πλεόνασμα αυτό. Άμα το έχει, δεν θα το δίνε. Αν έχει 500 εκατομμύρια πλεόνασμα, δεν θα το δίνε. Πρέπει να το δώσει όχι τα 500, αλλά όλα να τα δώσει. Και, τα ένα, και το ένα δίσκο. Άρα η ένσταση όλο, του ΣΥΡΙΖΑ είναι, είναι ότι δεν το δίνει όλο, αλλά δίνει ένα μέρος. Όχι, όχι, δεν είναι ένσταση. Η ένσταση είναι πώς, από πού πηγάζει αυτό το πλεόνασμα. Από ποιες πολιτικές. Υπάρχει όμως, δεν Μάλιστα. πρέπει να το μοιράσουμε. Μαριάς, να το μοιράσετε όλο. Γιώργο. Άρα λοιπόν. Να το ξαναδεί στην κοινωνία, η οποία δική η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Μου επιτρέπετε πριν μιλήσει ο κύριος Μαριάς μια κουβέντα μόνο. Είναι στα συσίδια. Αμέσως, αναπαντάει στον κύριο Μαριά. Είναι στα συσίδια αυτή τη στιγμή. Είναι στην ανεργία. Είναι οι νέοι μας φεύγουν. Φορολογούνται τα παιδιά μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτού του ανθρώπου λοιπόν του αξιοπρεπεί, γιατί είμαστε ένα λαό με αξιοπρέπεια, με περηφάνεια. Και το βλέπουμε τις καθαρίστρες, το βλέπουμε. Του φαρμακοποιούς πώς αντιμετωπίζουν. Πάμε στον κύριο Μαριά και μετά στην ολική εικόνα. Ελάτε, ναι, κύριε Μαριά. Γιώργο, εάν είχατε εσείς 500 εκατομμύρια, θα το δίνατε. Θα σου υπενθυμίσω ότι είχα πει σε αυτό το στούντιο. Ναι, όταν θα δώσω 400 εκατομμύρια. Το όταν θυμάμαι. Αν όλοι έλεγαν ότι δεν θα υπάρχει, είπα ότι θα υπάρξει ένα πλεόνασμα το οποίο βεβαίως είναι αντικοινωνικό με την έννοια της μείωσης μισθών συντάξεων Μάλιστα. κοινωνικών παροχών. Ότι η κυβέρνηση πήρε μέτρα τουλάχιστον 40, όλο το μνημόνιο 49 δισεκατομμύρια ευρώ και δίνει 49 δισεκατομμύρια ευρώ και δίνει 500 εκατομμύρια. Δηλαδή πήρε 100 ευρώ και επιστρέφει πίσω 1 ευρώ. Είπα όμως τότε ότι εάν και εφόσον επιτευχθεί το πλεόνασμα, και θυμάσαι μου, έχεις κάνει και παρατήρηση, θα είμαι από αυτούς που θα επιμείνουν να μοιραστεί. Λέω το λοιπόν θυμάμαι. Ότι σας το πίεζα ποσό, και εσάς. Έτσι. Αν και το είχατε, θα το δίνατε. Θα όχι. Και μου είπατε και 1 ευρώ θα το δίνα. Έτσι. Αλλά πρόσεξε τι γίνεται. Ενώ ο κύριος Σαμαράς υποσχέθηκε ότι θα δώσει το 70% του πλεονάσματος. Δίνει μόνο το 30%. Επειδή ζήτησε δηλαδή, τρόικα το 1,5 δις για το 2014. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα εγώ σου λέει, ψεύω, αν έχει κόπο για τους φόρους. Την κυβέρνηση τώρα, γιατί ενώ υπάρχει συμφωνία με την τρόικα στο 70-30, θα έπρεπε να μοιράσει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ ως κοινωνικό πλεόνασμα ναι. απευθείας. Τι λέει η κυβέρνηση, μα ξέρεις που το πω στα εκουραστές. Ξέρεις, λέει, εγώ δίνομαι τα 500 εκατομμύρια στο κοινωνικό, αλλά επειδή πληρώνω και οφειλόμενα σε τρίτους ένα δις, μοιράζω πλεόνασμα. Όχι, κύριε Σταϊκούρα, η συμφωνία και αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς, και βάλε να δεις τι έχει πει στη Βουλή, είπε το πλεόνασμα το κοινωνικό που θα υπάρξει σε 70-30. Εμένα μου άρα άρχει... λοιπόν κλείνω. Ψεύγω την κυβέρνηση, διότι αυτή τη στιγμή υποχωρεί. Στην Τρόικα κρατάει μια καβάτζα ένα δις. Γιατί? Για του χρόνου. Μάλιστα, για σαφής, να το και να τον δώσει στους δανειστές. Σαφής, απόλυτα. Σαφής, να σας πω τη δικιά μου πληροφόρηση. Είπε η Τρόικα. Το έχεις το πλεόνασμα. Το έχεις. Τέλος. Θέλω 1,5 για μένα. Μπράβο. Για το 2014. Και δώσε και 500. Επιτρέψτε η Τρόικα. Επιτρέψτε να σας πω ένα παρασκήνιο, κυρία Βόζεμπεργκ. Πήγε η Τρόικα μέσα στους υπουργούς. Απλώσανε τα πόδια τους στα γραφεία όπως ξέρουν και συμπεριφέρονται. Μου τα λέγανε υπουργοί. Και είπανε ποιο λέει πλεόνασμα. Ξεχάστε τα αυτά. Γιώργο, εγώ θέλω να πω κάτι αυτιά, άλλο. Έγινε η ιστορία. Η Τρόικα δεν ήταν από μόνη της. Κάτι ψήφισα για την Τρόικα. Είναι ανθρώπους μορφωμένους. Λοιπόν, κυρία Βόζεμπερ, κελάτε. Μία κουβέντα μόνο. Μπορούσαν να αξιοποιήσουν. Αυτός που έφερε την Τρόικα όμως, δεν ρώτησε ούτε εσάς κύριε Σταθά, ούτε εμένα, ούτε το Μαριά, ούτε τη Βόζεμπερ. Πήγε στο Καστελόριζο και είπε έρχεται η Τρόικα να μας πάει στην Ιθάκη. Γιατί για να μας πάει στην Ιθάκη, μας πήγε στους Δεστριγόνες και τους Κύκλοπες. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο με μια άλλη διαπραγμάτευση θα μπορούσε να μην μετέχει στην ομάδα στήριξη. Σωστό. Αλλά να πάω σε κάτι άλλο. Ελάτε. Και αν δεν είχε για αρχίσει κλείσει, ναι. η κυβέρνηση να επιστρέφει προς ιδιώτες οφειλόμενο, πάλι κριτική θα ασκείτω. Λοιπόν, έχουμε, επειδή αναφερθήκατε. Ναι, αλλά επειδή αναφερθήκατε. Άρα, κυρία Βόζεμπερ, μία παράμετρο για τους φαρμακοποιούς. Μόνο μία παράμετρο, κυρία αυτή. Εγώ σέβομαι και τον αγώνα των φαρμακοποιών και οποιονδήποτε. Είμαι από τους ανθρώπους μέσα στην πιάτσα μια ολόκληρη ζωή. Να πω όμως κάτι. Μετά από 7 μήνες διαπραγμάτευση, καταλήγει σε μια συμφωνία η κυβέρνηση, η οποία είναι προαπαιτούμενη για την εκταμείευση της δόσης και όλοι συζητάμε, όλοι, χωρίς να έχουμε δει σχέδιο νόμου ακόμα. Ναι, αν σας λέγανε δηλαδή εσάς, αυτό, βάλτε το στο κυρία τραπέζι. Βόζεμπερ, διότι εάν βήμα, σας λέγανε βήμα, αύριο παρακαλώ. Το πρωί, κυρία Βόζεμπερ, με το γραφείο σας, με τις γνώσεις σας, κορυφαία δικηγόρος των Αθηνών, θα πάτε υπάλληλος δικηγόρος σε ένα σούπερ μάρκετ με 550 ευρώ, τι θα λέγατε?
Μα δεν λένε αυτό. Τι λένε. Μισό λεπτό. Είπαν έτσι σε δικηγόρους θα πάνε πάλι με. Όχι. Το λες, φαροκοπιό. Πόσοι δικηγόροι φαρούν τις άδειες. Τι. Καταθέσεις άδειες και να ασκήσω παγιά. Γι' αυτό αναφέρθηκα στο σχέδιο νόμου. Ναι. Ας δούμε την τελική του μορφή, διότι εγώ άκουσα το πρωί. Ξέρετε ότι δεν μετέχω. Δεν είμαι βουλευτής και δεν μετέχω και σε συζητήσεις. Άκουσα όμως ότι αποκλείεται να υπάρξουν φαρμακεία στα οποία δεν θα υπάρχει φαρμακοποιό, δηλαδή θα είναι κάποιοι υπάλληλοι. Αυτό τουλάχιστον αποφεύθηκε. Ότι η αρχική συμφωνία προέβλεπε αυτό το οποίο βάλατε εσείς. Κυρία και την πήραν πίσω. Την πήραν πίσω στα μεγαλύτερα. Αυτό μάλιστα. Ακούμε. Λοιπόν. Και σας λέω επιφυλάσσομαι, διότι θέλω να, όταν τοποθετούμε να είμαι σοβαρή, να δω το τελικό σχέδιο. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Εδώ έχω ποιοι και πόσα θα πάρουν. Θα πείτε 500 ευρώ. 500 ευρώ όταν ο άλλος δεν έχει να δώσει γάλα στο παιδί του και το ξέρετε. Να πληρώσουν τα διόδια για να πάνε να ψηφίσουν τουλάχιστον. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. 12 και 32 πρώτα λεπτά. Τα λέμε όλα εδώ, αλλά ένα πράγμα έχω να πω ιδιαίτερα σημαντικό. Άνθρωποι που προσφέρουν στην κοινωνία είναι κάποιος τους βγάζει στο δρόμο και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Κανένας δεν βγαίνει στο δρόμο αν δεν αντιληφθεί ότι κάποιοι τον θίγουν. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Ελάτε γιατί πάμε σε ένα χωριό που το κλέψανε όλο. Παραλία Αυλίδος. Μπήκανε μέσα και κλέψανε όλα τα σπίτια. Επιστρέφουμε, ελάτε. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, πάρα πολλά φίλες και φίλοι, πέραν του γάλακτος, των οδηγών ταξί, των φορτηγών, των φαρμάκων, του επιδόματος που θα πάμε σε λίγο, υπάρχει η άλλη πλευρά της πραγματικότητας που είναι η εγκληματικότητα. Πάω σε μια από τις ωραιότερες παραλίες της χώρας, παραλία Αυλίδος, εκεί είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, Μιχάλης Τεζάρης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Έλα, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την παραλία της Αυλίδας, εδώ όπου η εγκληματικότητα, Γιώργο, έχει χτυπήσει κόκκινο. Είναι καθημερινά τα φαινόμενα ληστειών διαρρήξεων σε σπίτια πολιτών, ναι. Οι οποίοι αισθάνονται απροστάτευτοι, καθώς δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα στην περιοχή. Με αποτέλεσμα, όποιος πέσει θύμα ληστείας θα πρέπει να ενημερώσει τη Χαλκίδα, μία απόσταση 20 λεπτών, ναι. Προκειμένου να έρθει εδώ αστυνομικός και να διερευνήσει την υπόθεση. Άπειρα τα περιστατικά τα οποία έχουμε καταγράψει. Άνθρωποι έχουν έρθει αντιμέτωποι με ληστές και τους είδαν μάλιστα να βγαίνουν από τα σπίτια τους, ενώ εκείνοι προσπαθούσαν να μπουν σε αυτό. Έβγαιναν από τα παράθυρα. Κλειστικό. Μαζί μας κόσμος ο οποίος έχει πέσει θύμα ληστείων. Να ξεκινήσουμε, κύριε Ρήγα. Τα λέγαμε και νωρίτερα μαζί. Μάλιστα. Πείτε μας, δώστε μας με δύο λόγια την κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή σας. Η περιοχή είναι, όπως είπατε, δεν υπάρχει αστυνόμευση καθόλου. Τι, χάσαμε τον ήχο. Χάσαμε τον ήχο, παιδιά. Πάμε, ωραία. Χρησιμοποιούν. Έλα, Μιχάλη, ωραία. Χρησιμοποιούν. Το κρατάω εγώ. Πείτε. Δεν τίποτα. Ανεξέλεκτα δρούν, ανεξέλεκτα. Πόσες φορές σας έχουν εκλέψει εσάς? Μία φορά με μπήκανε, την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα. Ήμουν στο σπίτι μέσα, βγήκα από το σπίτι, δεν πάω να κατέβω στο χωριό γιατί να κάνω ορισμένες δουλειές. Και μπήκανε μέσα, σπάσαν το συναγερμό, σπάσαν τα κάγκελα με λωστούς, με καντρόνια. Μπήκαν μέσα να με και τα σπάσαν. Όταν γυρίσατε, είδατε τους ληστές να βγαίνουν από το σπίτι. Εμένα γιατί μέσα. Με security. Δεν ακούγεται. Έχουμε πρόβλημα, Μιχάλη, με τον ήχο. Φτιάξτε λίγο τα καλώδια. Φτιάξτε λίγο τα καλώδια. Τεράστιο το θέμα της εγκληματικότητας. Δεν φανερώθηκε καθόλου ούτε αστυνομία ούτε τίποτα. Μάλιστα. Έλα, Μιχάλη, συνέχισε. Συνέχισε, Μιχάλη, συνέχισε με τον κόσμο. Κυρία Λίτσα, δώστε μας κλίμα από το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή σας. Η κατάσταση είναι φρικτή. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα γιατί κινδυνεύει η ίδια μας η ζωή. Είχαμε ένα αστυνομικό τμήμα με κάποιους αστυνομικούς οι οποίοι μας προστάτευαν έστω κάτι περισσότερο. Τώρα δεν έχουμε τίποτα. 20 χιλιόμετρα είναι από εδώ το αστυνομικό τμήμα και καλούμε το 100. Μέχρι να έρθει το 100 έχουμε πεθάνει εμείς. Μας έχουν καθαρίσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Γιώργο, ο κύριος δίπλα μου. Ναι. Πόσες φορές σας έχουν ληστέψει? Μέσα σε δύο χρόνια. Έχει πρόβλημα ο ήχος, παιδιά. Σημείο να πούμε. Εντάξει, κρύβονται άμα θέλουν. Μιχάλη, δεν ακούσαμε τι είπε καθόλου. Μιχάλη, ούτε εσένα ακούω, ούτε το. Δεν ακούω, Μιχάλη μου, δεν ακούω. Έχουμε παλικάρι μου, δεν ακούω. Κρίμα το δρόμο που κάναμε να πάμε εκεί. Στο χωριό είναι τεράστιο το θέμα, κυρία Βόζεμπεργκ.
Κύριε Σταθά, προφανώς, κύριε Μαριά, έτσι. Τοπική έλλειψη αστυνομία. Αυτό είναι τεράστιο το θέμα. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό μέρος στην Αυγή. Από εκεί ξεκίνησαν οι Έλληνες και κατέκτησαν την Τρία. Ναι, κατακτήσαμε την Τρία, αλλά αστυνομικό τμήμα δεν έχουμε κατακτήσει ακόμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αυτό το λέω, σε αυτή την κατάσταση να μην υπάρχει αστυνόμευση και οι άλλοι. Σωστό, κύριε Σταθά, το ξέρετε γιατί η Διωτεία έχει και αυτή προβλήματα. Λοιπόν, πάμε, Μιχάλη, να ακούσουμε τον κόσμο. Τον κύριο που σου έλεγε πριν. Λέγαμε λοιπόν τέσσερις φορές. Τέσσερις φορές. Πήρα τηλέφωνο, με παρακολουθούσαν. Ποιο ξέρει, κάποιοι χτυπήσαν τέσσερις φορές, πήραν ό,τι πήραν. Αστυνόμευση δεν υπάρχει, προφανώς. Οι αστυνομικοί έχουν φύγει όλοι, τους έχουν πάρει, δεν ξέρω πού τους πάνε, στα βουλευτικά γραφεία ή οτιδήποτε άλλο, για να φυλάνε, ξέρω εγώ, τους μεγάλους τους επώνυμους. Ναι. Και εσείς είστε εδώ προστάτευτοι. Χθες Γιώργο, μια γυναίκα 80 ετών έπεσε θύμα τριών ατόμων, οι οποίοι την φήμωσαν μέσα στο σπίτι της. Έχουμε μαζί μας ένα γείτονα της συγκεκριμένης κυρίας. Τι ακριβώς, και πρόεδρος του Φάρου, τι ακριβώς έγινε χθες? Την κυρία ήταν μέσα, την εντοπίσαν ότι ήταν μόνη της και πήγαν οι συγκεκριμένοι ληστές και σπάσαν την πόρτα, αλλά επειδή είχε μία μπάρα από πίσω, προσπαθούσαν και την... Με τα πολλά μπήκανε. Μπήκανε τελικά, παραβιάσανε την μπάρα. Μπήκανε μέσα και τις φημώσανε και τις λέει. Είχε ένα δαχτυλίδι στο... Ακούστε, Γιώργο, εδώ. Είχε στο χέρι της ένα δαχτυλίδι και της λέει, δώσε μας το δαχτυλίδι ή θα σου κόψουμε το δάχτυλο. Δηλαδή δεν υπάρχει σπίτι, Μιχαλή. Συνεχίζανε οι άνθρωποι αυτοί, αλλά ευτυχώς χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει σπίτι, Γιώργο. Που να μην τα έχουν ανοίξει. Δεν έχει ληστευτεί. Κάθε μέρα υπάρχουν 3 με 4 περιστατικά. Να μιλήσουμε εδώ. Έλα, Μιχαλή. Πείτε μας. Κώστας Βλαχαντώνης λέγομαι. Έλα, Κώστα. Τρεις φορές έχουν ανοίξει το δικό μας το σπίτι. Έχουν κατακλέψει, δεν έχουν αφήσει όρθιο τίποτα. Χρυσαφικά και κοιμήλια αξίας μεγάλης και 40 ετών βασικά που είναι κοιμήλια. Τα πήραν όλα. Το σπίτι το ρημάξανε. Και εκείνο που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι η αγριότητα με την οποία ανοίγουν τα σπίτια και καταστρέφουν τα πάντα. Ορίστε. Παράθυρα, τι λωστούς, ένα σωρό πράγματα και φυσικά αγριεύουμε περισσότερο. Πρέπει η πολιτεία να κάνει κάτι, διότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα έτσι. Βέβαια, δεν μπορούμε να βρούμε ανεξέλεγκτα. Είναι φοβερό. Όσο χρονικό διάστημα θέλουν. Ελάτε εδώ αν θέλετε. Ελάτε εδώ αν θέλετε, βοηθήστε με. Ασφαλώς και έχει. Ασφαλώς και έχει. Κατά τη γνώμη μου, ασφαλώς και έχει. Πρώτα απ' όλα μας κλέβουν αυτοί που κυβερνάνε. Και μετά οι υπόλοιποι να φύγουν αυτοί. Είναι, να φύγουν αυτοί. Είναι, τη συζήτηση. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε τα θέματα του χωριού, παιδιά. Να έρθει εδώ ο κύριος του Σάββατο να τα πούμε. Εντάξει, λοιπόν. Γιώργο, το χωριό είναι, παιδιά, πάμε. Ελάτε. Το χωριό είναι, γιατί αυτό είναι. Τέθηκε προχτές. Τα πάμε. Αυτά τα έχουμε πει πες του κυρίου και τα λέμε κάθε μέρα. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτή. Στη συζήτηση που είχαμε. Άλλο κόσμο. Την αναδιοργάνωση τη αστυνομία. Μισό λεπτό, μια κουβέντα. Πρόσεξε. Λοιπόν. Με αφορμή τη συζήτηση για την αναδιοργάνωση τη αστυνομία, είπε ο κύριο Δέντια ότι η Ελλάδα αναλογικά σε όλη την Ευρώπη έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αστυνομικών. Τι γίνεται όμω? Υπάρχει κακή διάταξη. Υπάρχει μεγάλο αριθμό αστυνομικών στι μονάδες καταστολής, στα ΜΑΤ και απασχολείται εκεί, ενώ έπρεπε να απασχολείται για το χτύπημα της εγκληματικότητας. 200% οι διαρρήξεις στην Αττική μόνο. Αυτή είναι η θέση μας, πολύ είναι την εξηγήσαμε. Παιδιά, 200% οι διαρρήξεις στην Αττική. Αυτονών που αυξήθηκαν οι δουλειές είναι κλειδαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έβαλε. Όλοι ξέρουμε ότι συνέπει... Έθεσα το θέμα πώς πρέπει να διανεμηθεί ο αριθμός αστυνομικών. Ναι. Σαφής. Το αυτό. Ελάτε, κυρία Βόζεμπερ. Αυτό το κύριος Μαριάς είναι στα πλαίσια μιας αντιεγκληματικής πολιτικής που αναμφίβολα είτε στον τομέα της πρόληψης είτε στον τομέα της καταστολής δεν είναι έργο μιας μέρας. Αλλά να δεχθούμε ότι στη βαθιά κρίση είναι φυσικό να αυξάνεται το έγκλημα και ιδιαίτερα του κοινού ποινικού. Ναι, αλλά όταν σου ζητάει φόρους, σου ζητάει να πληρώνει 10 έκτακτες εισφορές. Πρέπει να σου έχει και αστυνομικό. Γι' αυτό μίλησα. Πρέπει ότι να δεν είναι αποτέλεσμα εγχειρήματος μιας μέρας. Έλα, Μιχάλη, ναι. Γίνονται είναι σωστό βήματα, αυτό που λέτε. Πάμε. Έλα, Μιχάλη. Βήματα και είναι σε εξέλιξη. Ναι. Να συμπληρώσω λίγο την κουβέντα σας. Ναι. Μου έλεγαν εδώ οι κάτοικοι ότι έχουν στείλει έγγραφα σε αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες τις ενημέρωσαν πως η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη, οπότε δεν μπορεί να καλυφθούν. Μάλιστα. Και μου απαντάνε, όταν πληρώνουμε τους φόρους μας για τα χαράτσια, μας βρίσκουν. Σωστό. Όταν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, σωστό. Είναι αραιοκατοικημένα, δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανείς. Η ασφάλεια και η φορολογία δεν έχουν αεροκατοικημένο και μη και κατοικήσιμον πυκνότητη. Έτσι, το θέμα είναι να το αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί αυτό. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, Μιχάλη, πάρε δηλώσεις από τον κόσμο, να τα δείξουμε και αύριο και μεθαύριο. Σφίξε το χέρι στα παιδιά εκεί και την κυρία που είναι δίπλα σου. Θα μεταφέρω τους πες την κυρία, καλό μεσημέρι, δίπλα σου. Κάνε λίγο δεξιά σου να... Πες της. Έτσι. Γεια σκοριτσάκι μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. 12 και 45 πρώτα λεπτά. Εγώ τώρα σας ρωτώ.
Οι δύο είστε για Ευρωβουλή. Έτσι. Εσείς θα δούμε τώρα τον νόμο τι θα λέει. Κύριε Βόζεμπερκ, πέστε μου, πάτε για Ευρωβουλή. Εκεί θα τα πείτε έξω από τα δόντια. Με συγχωρείτε που σας ρωτάω και σας το λέω. Αλλά εδώ τώρα τα πράγματα είναι σοβαρά. Την επόμενη μέρα, αύριο μεθαύριο, που θα ανακοινωθούν και τα ψηφοδέλτια, πρέπει να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το τι θέλουμε για την Ευρώπη αύριο. Τι θέλετε εσείς για την Ευρώπη? Θέλουμε να μας ξαναδιεκδικήσει, να την ξαναδιεκδικήσουμε. Μάλιστα. Είναι η συνθήκη της Λισαβόνας από πέρσι, τα ξέρει καλά ο κύριος Μαριάς, που δίνει δικαίωμα σε 1 εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον 7 χώρες της Ευρώπης και της Ευρωζώνης να νομοθετήσουν. Ο κορμός της νομοθεσίας πλέον για τον τόπο μας θα είναι στην Ευρώπη. Έχει σημασία για τις δυνάμεις που θα σχηματιστούν. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές να είναι διεκδικητικοί. Να ξέρουν το πλαίσιο. Τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει και ένας λόγος που λέει. Θα δοθούν κονδύλια για την ανεργία. Όχι μόνο. Για επιδότηση θέσεων εργασίας, κυρία Βόζεμπερκ. Το μπορείτε αυτό το πράγμα. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και τα πρόσωπα. Διότι χωρίς να αποκλίνεις από τον ιδεολογικό μανδύα του κόμματός σου, έχει οι προσωπικότητες μπορούν. Δηλαδή εσείς με το Μαριά μπορείτε να συμφωνήσετε σε 5 πράγματα. Να δοθούν κονδύλια για την Ελλάδα. 60% ανεργία, αλίμονο ρε παιδιά. Ακούστε με, αλίμονο εάν η ομάδα των ευρωβουλευτών δεν προτάσει το εθνικό συμφέρον έναντι οποιασδήποτε διαφοροποίησης. Κύριε Μαριά, όταν έχεις μια νεολαία 60% ανεργία, πρέπει να βρεις τρόπο επιδότησης θέσεων εργασίας. Και 30% ανεργία γενικότερα. Άκουσε, πρέπει στην Ευρωβουλή να πάει η ελληνική Dream Team. 21 ευρωβουλευτές οι οποίοι θα είναι ικανοί, να δώσουν τη μάχη τους. Οι οποίοι θα αποδείξουν ότι μπορούν να παλέψουν, οι οποίοι θα έχουν αυτό, ήδη απόλυτα αποδείξει ότι είναι μάχημοι, ότι γνωρίζουν επαγγελματίες από τη ζωή με ένσημα, με αγώνα, να στηρίξουν την Ελλάδα. Έτσι. Από εκεί και πέρα τα θέματα είναι μεγάλα. Εγώ προσωπικά ξέρεις ότι και στο Συμβούλιο της Ευρώπης που συμμετέχω, το ξέρω. Έχω βάλει τα θέματα όλα. Γερμανικές αποζημιώσεις, καθοριστικό. Τι έγινε με την Τρόικα στην Ελλάδα και πιστεύω ότι πρέπει να μας αποζημιώσει για την καταστροφή που έχει συμβεί. Στήριξη της νεολαίας μας, των νέων επιστημόνων με προγράμματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την ομοθεσία του μέλλοντος, κύριε Μαριά. Ποια Ευρώπη θέλουμε? Βεβαίως. Δηλαδή θέλουμε μια Ευρώπη. Εγώ χαίρομαι με αυτά που λέτε. Στήριξης και τελειώνω. Ακούστε να δείτε. Γιώργο, θα σας παρακολουθώ βήμα-βήμα. Το ξέρετε καλά. Όλοι σας και οι τρεις σας. Ότι ήμουνα στο τσαφ. Το ξέρετε. Να πούμε και κάτι. Και κακώς δεν συμμετέχεις και εσείς αυτή τη στιγμή. Να πούμε και κάτι. Είναι ευτυχές ότι υπάρχει σταυρός προτίμησης. Πρέπει να το πούμε αυτό για πρώτη φορά. Πρέπει να με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Βεβαίως. Γιατί μπορούμε να πάμε σε όλη την Ελλάδα να εξηγήσουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις. Λοιπόν, για μια φορά εδώ. Ισχυρή, δυνατή και διεκδικητική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ όλους. Κύριε Σταθά, εμείς θα το πούμε πολλές φορές και για τη βιωτεία και για εσάς. Είναι. Δείξτε τον, παιδιά. Είναι. Εργάτης ήταν στο επάγγελμα και τώρα είναι βουλευτής. Και αυτό λέει κάτι. Είναι η κυρία Βόζεμπερκ, δικηγόρος, ο κύριος Μαριάς. Σας ευχαριστώ, παιδιά, και τους τρεις. Να είστε καλά. Ένα Σαββατοκύριακο. Θέλω μια Ευρώπη που να είναι για τους λαούς ή για τους τραπεζίτες. Και είμαστε ένας περήφανος λαός. Το ξαναλέω πάλι με αξιοπρέπεια. Και αυτό πρέπει να το δικαιολογήσουμε. Και εγώ και ο κύριος Σταθάς είμαστε στην επιτροπή τη διακοινοβουλευτική για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Τέλος χρόνου, πάμε με τον Κυριάκο τον Θωμαίδη. Καλό μεσημέρι, Κυριάκο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Τι έγινε, έχεις μια είδηση? Έπιασε διακό το φινάλε του μάτσα Αστέρα με τον Ολυμπιακό. Χθες το βράδυ, μετά τη λήξη του αγώνα Αστέρα Τρίπολης Ολυμπιακού, δέχτηκε επίθεση από ιδιαίτερων σωματικών διαστάσεων ανθρώπους στα αποδυτήρια του Αστέρα ο μεγαλομέτοχος της ομάδας Τρίπολης, ο κύριος Γιάννης Καϊμενάκης. Αντάλλαξαν γροθιές. Του δήλωσαν ότι είναι φροντιστές του Ολυμπιακού σύμφωνα με καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν στο Arcadia Sports. Και ο Καϊμενάκης είναι μάρτυρας στην αυριανή δίκη του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Θοδωρίδη για το θέμα της εισόδου τους στα αποδυτήρια των διαιτητών στον περσινό τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ τον Κυριάκο τον Θωμαίδη. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Να περνάτε καλά, να είστε πάντα καλά και να θυμάστε ότι η ζωή μας είναι μία και μοναδική. Μίκης Θεοδωράκης απόψε στο Μέγαρο Μουσικής, φίλες και φίλοι, με τα τραγούδια του. Και ποιος δεν αγάπησε και δεν τραγούδησε τον Μίκη Θεοδωράκη? Λοιπόν, να είστε καλά. Εμείς, Θεού θέλοντος, και αύριο το μεσημέρι εδώ είστε πάντα στο Sky, είστε πάντα στην καρδιά των γεγονότων. Σας ευχαριστώ θερμά. We'll be right back.